Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κοζατσάνη, καλή σας ημέρα και καλό φθινόπωρο. Καλή σας ημέρα σε όλους και στους ακροατές. Να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο. Βέβαια, μας στεναχωρεί αυτό. Καλό βέβαια καλώς να έρθει το φθινόπωρο. Άλλοι λένε 32 Αυγούστου σήμερα. Δεν πειράζει, όπως θέλει ο καθένας. Ναι. Ας κρατήσει ο καλός καιρός λίγο ακόμα. Σωστά. Δεν πειράζει, το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε και θα κρατήσει. Ο Σεπτέμβρης πάντα είναι ένας ζεστός μήνας. Είναι σαν καλοκαίρι. Έτσι είναι. Πρώτα, πριν περάσουμε στα θέματα και του χθεσινού περιφερειακού, αλλά και για τη Σύραγγα. Έχουμε την αναβολή της επίσκεψης του κλιμακίου εδώ της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της ΔΕΘ. Έχουμε, μήπως έχετε κάποια πληροφόρηση για τη νέα ημερομηνία ή όχι ακόμα? Όχι, από Δευτέρα προέκυψε ένα θέμα και προηγήθηκε και είναι απαραίτητη η παρουσία του κύριου Παναγιωτόπουλου στην Ελευσίνα, τον Πρωθυπουργό, και θα δοθεί νέα ημερομηνία από εβδομάδα. Από εβδομάδα, μάλιστα. Οπότε περιμένουμε. Το κλιμάκιο αυτούσιο, όπως είχε ανακοινωθεί, θα έρθει εδώ, αλλά το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα που καίνε, ειδικά τους αγρότες, με το θέμα των εξαγωγών των μήλων φέτος, που είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα των μήλοπαραγωγών. Όντως, είναι το θέμα αυτό ότι μπήκε η Αίγυπτος καθεστώς Δούνουτου, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τις εισαγωγές της χώρας, τις δικές μας και τις εισαγωγές. Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θωμά Μάνο, κάναμε ένα υπόμνημα, το οποίο το πήρε ο κύριος Κασαπίδης και παρευρέθη πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν στην Αθήνα, και για άλλα θέματα, αλλά και γι' αυτό. Οπότε στην πορεία θα έχουμε και τον κύριο Μάνον, είναι έτσι? Βεβαίως, πήγε κάτω σε επαφές, ήταν καθοδόν στην Αθήνα, οπότε μας δόθηκε η ευκαιρία πολύ γρήγορα να δράσουμε. Το υπόμνημα αυτό του εστάλει, ευτυχώς έχουμε τα email τώρα και όλα αυτά εύκολα διακινούνται, και είχε συναντήσεις για αυτό το θέμα ακόμα και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Οπότε θα τα πούμε με τον κύριο Μάνο. Νομίζω έχει ενδιαφέρον, όπως το λέτε. Δεν το γνώριζα ότι ήταν στην Αθήνα ο κύριος Μάνος για αυτό το θέμα. Ήταν ο κύριος Κασαπίδης. Ο κύριος Κασαπίδης. Το υπόμνημα το κάναμε μαζί με τον κύριο Μάνο. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα έχει... αν θα έχουμε απαντήσεις, επειδή τώρα επέστρεψε ο κύριος Κασαπίδης. Το θέμα είναι ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ενημερώθηκαν όλοι κάτω, το ξέραν βέβαια, αλλά τώρα και επισήμως διεκδικούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για την παραγωγή των μήλων στην περιοχή μας. Φαντάζομαι πάντως και με την επίσκεψη εδώ του κλιμακίου και ειδικά η παρουσία του κύριου Κεδίκουλου, άσχετα που δεν είναι της δικής του αρμοδιότητας, νομίζω ότι είναι, θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει περισσότερο. Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Περιφερειακό Συμβούλιο χθες και ο κύριος Τσάκας ήταν στην οθόνη. Συζήτηση για το φυσικό αέριο για την περιοχή μας και για την περιοχή του Περδίκα. Αλλά επειδή δεν το παρακολούθησα, είναι σωστό αυτό που με μετέφεραν, ότι ο κύριος Τσάκας διαβεβαίωσε ότι η οριστική απόφαση είναι ότι παίρνουμε αέριο από τον ΤΑΠ και όχι από τον από τη Ρεβιθούσα? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι. Είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης σε κάποιο περιφερειακό συμβούλιο, λόγω της όλης κατάστασης που έχει γίνει σε όλη την Ιφίλιο και δει στην Ευρώπη, και επειδή πολλά δημοσιεύματα όσον αφορά και η ίδια η ΔΕΔΑ που εξέφραζε ανησυχίες και έχουν αποτυπωθεί δηλαδή και στα ΜΜΕ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Τσάκα και λέει ευκαιρία. Μάλιστα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει τέλος του Αυγούστου. Μάλιστα. Κύριε Τσάκα, θα θέλαμε, εάν δεν μπορείτε διαζώσεις, τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη να παραστείτε. Μάλιστα. Και έτσι έγινε. Λοιπόν, και έτσι αυτή η συνεννόηση, η οποία έχει γίνει από τις προηγούμενες μέρες. Ταυτόχρονα όμως, πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος πήρε μία επιστολή
την οποία έχει υπογράψει, έχουν υπογράψει όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης, ναι, που ζητάγανε να μάθουνε, και πολύ ορθά κάνανε, τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Συνέπεσε λοιπόν, και όχι ότι έγινε η αίτηση και καλέσαμε τον κύριο Τσάκα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μία ώρα πριν από ένα περιφερειακό συμβούλιο δεν είναι και πολύ εύκολα να έχει σε τηλεδιάσκεψη έναν άνθρωπο τελευταία στιγμή. Άρα προηγήθηκε η συνεννόηση για να έρθει ο κύριος Τσάκας και θεωρήθηκε ότι αυτή η ημερομηνία ήταν η πιο κατάλληλη, θα σας πω γιατί, και όχι προηγούμενες ημερομηνίες, και συνέπεσε και το αίτημα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Οπότε μας δόθηκε η ευκαιρία και το αίτημα να υλοποιηθεί, που ζητάγανε εξηγήσεις, και τον κύριο Τσάκα να τον έχουμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, τεθήκανε πάρα πολλά ερωτήματα. Εκεί ήταν ο κύριος Τσάκας, ο οποίος αντίκρουε οτιδήποτε ήταν αντίθετο από αυτό που θα σας πω. Εκεί υπήρχε μία δυσκολία να πιστούν οι μεν από τους δε. Ναι. Υπήρχε μία μορφή δυσπιστίας. Το θέμα είναι ως εξής. Η ΔΕΔΑ λοιπόν και ο κύριος Τσάκας που την εκπροσωπεί, μάλιστα, δήλωσε το εξής. Πολλά έργα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν διακοπεί λόγω της ενεργειακής και εμπόλεμης και κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ιφίλιο. Στη Δυτική όμως Μακεδονία όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη, αυτά που αφορούν τα κατασκευαστικά της ΔΕΔΑ, ναι, και συνεχίζουν. Εννοεί και στην περιοχή της Καστοριάς προφανώς. Σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας διευκρινίσετε κάτι, γιατί είχαμε και ένα μήνυμα νωρίτερα. Πού δουλεύουν τα συνεργεία, πού σκάβουμε αυτή τη στιγμή στο νομό Καστοριάς? Νομίζω είναι... Στο Άργος είναι. Εντός, μήπως είναι δύο παράλληλα, στο Άργος και στον Δήμο Καστοριάς. Εγώ έχω την εποπτεία και ζήτησα, για να δείτε δηλαδή, η ΔΕΔΑ καταρχήν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να σκάβει αν δεν έχει αδειοδότηση. Αυτό είναι εκ του ουκάνευ. Ναι. Είναι μια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν μπορεί χωρίς αδειοδότηση να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Εμείς όμως ζητήσαμε σαν περιφέρεια και οι Δήμοι αντίστοιχα να ενημερωνόμαστε πού ακριβώς και σε ποιο σημείο είναι, γιατί δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να τους παρακολουθούμε τόσο άμεσα, ούτως ώστε εάν υπάρχουν τυχόν προβλήματα ή να τους βοηθάμε στην πορεία στον επαρχιακό δρόμο, όπως θυμόσαστε που έγινε η συνάντηση πάνω στο 4 κλπ. Αυτό είναι θέμα συνεργασίας με τους, του Δήμου ή της Περιφέρειας, με το κατασκευαστικό, με τους υπεύθυνους της κατασκευής, ούτως ώστε έργα τα οποία έχουν γίνει πρόσφατα να μην καταστραφούν. Δηλαδή, μάλιστα, η πορεία του αγωγού, εάν πάνω στο 4 ήταν διαφορετική, μπορεί να είχαμε πρόβλημα στον ήδη ασφαλτοστρωμένο καινούριο δρόμο της επαρχιακής οδού. Οπότε ήταν κρίμα. Βρήκαμε έναν έμεσο τρόπο να το παρακάμψουμε. Και όντως προβλήματα δεν έχουμε. Κάποια άλλα προβλήματα τα οποία έπεσαν στην αντίληψή μου, αν και δεν ήμασταν 100% αρμόδια η περιφέρεια, ότι έχουν σκάψει σε ένα σημείο και ότι είναι κάποιες μέρες ανοιχτό εκεί το σημείο. Μετά από επικοινωνία με την κατασκευαστική είπε ναι, προχωράμε τα έργα να κάνουμε κάποια μέτρα και μετά θα αρχίσει η ασφαλτόστρωση και να κλείσουν όλα αυτά. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε μία καλή συνεργασία, θα έλεγα, σε επίπεδο του νομού Καστοριάς. Τώρα τα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκανε στο νομό Κοζάνης και κυρίως στην κοινότητα Περδίκα, υπάρχουν διχογνωμίες, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να έγινε εκεί, αλλά πάντως το μόνο είναι βέβαιο, ότι και αυτό που είπε και ο κύριος Τσάκας, ότι δεν είναι δυνατόν να σκάβω χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση. Για τον Περδίκα, εν πάση περιπτώσει, ας τα λύσουν στο νομό Κοζάνης, για την Καστοριά μας ενδιαφέρει, κύριε Κοζατσάνη. Εγώ νομίζω σε εμάς δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι, ναι, νομίζω ότι θα το ήξερα είτε από τους Δήμους
είτε και εμείς. Σε ό,τι αφορά το τι αέριο θα έχουμε, εκεί δόθηκαν διευκρινήσεις, γιατί αυτό το ακούσαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Έτσι το μου είπανε. Το μεγάλο θέμα μας, το οποίο μας απασχολούσε και ίσως δεν έγινε συνάντηση και πιο νωρίς, είναι ότι ο ΔΕΣΦΑ, όπως λέγανε και οι ανακοινώσεις, είχε κάποιες νέες ιδέες, αυτό που λέτε εσείς, μεταφορά υγροποιημένου αερίου. LNG από τη Ραβιδούσα. Μπράβο, στη ΡΑΕ. Ναι. Εκκρεμούσανε αυτές τις ιστορίες. Και αν θυμόσαστε, και η ΔΕΔΑ τότε ήταν αυτή που είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά με την ΔΕΣΦΑ, η οποία πάει να τροποποιήσει... Ήταν αντίθετη κιόλας ο ΔΕΔΑ, ο κ. Σάγας ήταν αντίθετος σε αυτή την προοπτική. Μπράβο. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι το είχε επισημάνει ότι υπάρχει από το ΔΕΣΦΑ μία αίτηση για να το πρόγραμμα λίγο να διαφοροποιηθεί έως πολύ. Και μιλάμε για τις υψηλής πίεσης κατασκευές, γιατί τις μεσαίας και χαμηλής είναι στην εποπτεία της ΔΕΔΑ. Το είχε πει δύο φορές στην εκπομπή μας, γιατί μέσα στο καλοκαίρι ήταν δύο φορές μαζί μας. Ωραία. Εκτές λοιπόν, γι' αυτό και δεν ήρθε και σε προηγούμενες ημερομηνίες, διότι περίμενε να αγωνιωδώς και αυτό στην απάντηση της ΡΑΕ, η οποία έρχεται και λέει, πάβει και δεν δέχεται τις νέες ιδέες της ΔΕΣΦΑ, ναι, και την υποχρεώνει να ακολουθήσει αυτά τα οποία είχαν προσυμφωνηθεί. Δηλαδή σταθμό από συμπίωση στην Ποριά και αέριο από τον Αγωγό. Έτσι. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν σήμερα. Την ακυρώνει. Λοιπόν, κύριε Κοζατσάνη, αυτή είναι η είδηση σήμερα. Οριστικά λοιπόν και μετάκλητα η ΡΑΕ βάζει τέλος στα σενάρια του ΔΕΣΦΑ. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και λέει στην Καστοριά και στις άλλες περιοχές ότι αέριο είχαμε, θα πάρετε από τον Αγωγό και όχι υγροποιημένο. Είχαμε προσυμφωνήσει. Είναι τελικό, δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας. Ο κύριος Τσάκας αυτό το πράγμα ακριβώς το έγραψα κιόλας, ότι η ΡΑΕ ήταν αντίθετη και το δήλωσε γραπτός προς την ΔΕΣΦΑ. Όσο αναφορά... Θα ήταν ωραίο να έχουμε και το κείμενο βεβαίως σε αυτό το γραπτό κείμενο, θα ήταν ωραίο να το είχαμε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το απόλυτο είναι το 100% όπως λέτε και εσείς, αυτά ήταν προφορικά βέβαια ενώπιον Περιφερειακού Συμβουλίου, ναι. Νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι μια... θέμα αμφισβήτηση, βέβαια, εντάξει, αλλά βάλουμε και το 1%, ναι. Και θα το, δηλαδή ο κύριος Τσάκας είπε ότι όποτε χρειαστείτε και ό,τι χρειαστείτε από μένα. Άρα λοιπόν, οπότε θα κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση για να είμαστε και εμείς το 100% που λέτε κύριε Νατσούλη, διότι ό,τι ακούμε καλό είναι, αλλά περισσότερο είναι να το βλέπουμε. Να το έχουμε κιόλα στο χαρτί. Αυτό έχουμε καεί από χίλια πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σημείο πρέπει τώρα λοιπόν ο ΔΕΣΦΑ με άλλες και γρήγορες διαδικασίες να προχωρήσει στο σταθμό αποσυμπίωσης. Γιατί όλο αυτό το διάστημα που εκκρεμούσε η ιδέα του για LNG, δεν λειτουργούσε, μπράβο. Δεν λειτουργούσε και δεν έκανε αυτό τίποτα ήταν εδώ πέρα. Αυτό ήταν νομίζω το κυρίαρχο εκτές που είπε ο κύριος Τσάκας. Περίμενε, γι' αυτό δεν είχε παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν θα ήξερε την απαντήση. Άρα ενώ λοιπόν εκτές, οριστικά είναι τελεσίδικο, είναι είδηση της ημέρας, η Καστοριά, το Άργος, το Μανιάκι θα πάρουν αέριο έτσι από τον ΤΑΠ. Έτσι όπως είχε συμφωνηθεί. Τέλος. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και περιμένουμε τώρα να το δούμε και αυτό αν είναι και γι' αυτό προφανώς και ο κύριος Κασαπίδης είχε κλείσει αυτό το ραντεβού ενώπιση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράλληλα συνέπεσε με την αίτηση του Περιφερειακού για συζήτηση. Για συζήτηση. Προφανώς θα ξανασυζητηθεί το θέμα, ναι, γιατί το ανακοινεί περισσότερο η Κοζάνη και η Φλόρινα, διότι αυτοί έχουν και με τις τηλεθερμάσεις άμεση σχέση. Ναι. Οπότε θα μας δοθεί και η ευκαιρία ξανά να επιβεβαιώσουμε δηλαδή αυτά τα οποία ελέγχθησαν εχθές, να επιβεβαιωθούν και προσεχώς. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν το βλέπουμε το 20. Το αέριο, νομίζω ο κύριος Τσάκας μίλησε για 23 χθες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι είναι. Γιατί σε εκπομπή πριν από περίπου 20 μέρες που ήταν εδώ μαζί μας, είχε μια ελπίδα ότι μπορεί, εάν
τα πράγματα πάνε καλά, να έχουμε και το, για κάποιους τουλάχιστον έστω και λίγους, στα τέλη του 22 της φετινής χρονιάς. Φαίνεται ότι αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτό. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα να πιέσουν όλοι να κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ σταθμό αποσυμπίωση στην Ποριά, γιατί χωρίς σταθμό όλο το δίκτυο να έχει τελειώσει, δεν αυτό πρόκειται να πάρει είναι... αέριο κανένας. Θα δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Και το δεύτερο... Μα είχε έρθει η Ιταλίδα εκεί, η Ιταλίδα ΔΕΣΦΑ είχε έρθει από το ΔΕΣΦΑ και είπε το 23 θα το κάνει. Έλεγε ότι υπάρχει και η πιθανότητα και ίσως είναι καλύτερα. Δεν μας τα έλεγε καλά αυτή η Ιταλίδα. Το είχε πει, ναι, μας είχε λίγο απογοητεύσει. Ναι. Βέβαια, υπόκεινται όλα αυτά υπό την αιγίδα της ΡΑΕ, που νομίζω ότι από ό,τι βλέπω προσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες, διότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο Δυτικής Μακεδονίας, είναι και της Ελλάδας, η οποία προσπαθεί σωστά, να βρει τρόπους να αντιρροπήσει και να βγει από την ενεργειακή κατάσταση και κρίση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Άρα, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πολύ πολύ κρίσιμο θέμα, η Καστοριά να γνωρίζει ότι αυτή είναι η είδηση σήμερα. Η Καστοριά θα πάρει το Άργος και το Μανιάκι αέριο από τον ΤΑΠ οριστικά, και ότι αέριο θα έρθει στην Καστοριά επίσης οριστικά το 23 και όχι το 22. Έτσι είναι. Και ένα δεύτερο το οποίο επισήμανε ο κύριος Τσάκας είναι ότι προσπαθούν τις διαδικασίες όλες αυτές ούτως ώστε οι συνδέσεις αυτές οι περιβόητες, ναι, που είχαν για τον νομό Φλωρίνης, που είχαν προλάβει και είχαν... Τα δωρεάν. Στο ΕΣΠΑ, εκτές αναφέρθηκε ότι η προσπάθεια όλων, και θα μας βοηθήσει και αυτός, ούτως ώστε και οι άλλοι νομοί, και βάζει την Καστοριά, Ρουσοριστικό και τα Γραβενά, εάν όχι το 100% να πετύχουν μια νέα επιδότηση, να μας βοηθήσει και εμάς, γιατί αυτό το αίτημα... Αυτό είναι άλλος ένας διαχωρισμός λόγω της δίκαιης μετάβασης. Άλλος ένας διαχωρισμός εδώ. Ναι, κανονικά προσέξτε, έπρεπε να ήταν η επιδότηση 100% για όλους. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Όταν γίνανε τότε όλες αυτές οι αιτήσεις και οι μελέτες κατατεθεί για έγκριση στο ΕΣΠΑ, ο νομός Καστοριάς και Γρεβενών, ναι, δεν είχε καταθέσει τέτοιου είδους μελέτη. Μάλιστα. Είναι δηλαδή... Δικό μας λάθος. Δεν ξέρω ποιανού ήταν λάθος, γιατί ακριβώς, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα δικαστήριο, αλλά δεν ήταν. Η Φλόρινα δηλαδή εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, το θέμα της τηλεθέρμανσης, και πάτησε το πάνω οποίο εκεί την αφορά, γιατί έχει το αμύντο εκεί, και πάτησε εκεί ακριβώς. Κύριε Ανατσούλη, μπορεί να μην είχαμε εμείς τη δυνατότητα και να μην ήταν για μας επιλέξιμη δαπάνη, λέω εγώ, η συνδέση. Έλα, προσέξτε τι γίνεται, κύριε Κοζατζάνη. Πάτησε ευπόδι η Φλόρινα λόγω τηρεθένωσης, που ήταν τζάμπα δηλαδή θέρμαση, και δεν μπορέσαμε να πατήσουμε εμείς που είχαμε την πιο ακριβή θέρμανση της χώρας. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Παλεύει, αλλά... Τι να πούμε. Δηλαδή, παλεύει τώρα ο νομός Κοζάνης και ο νομός Φλόρινας να συνεχίσουν να έχουν τα ωφέλη της τηλεθέρμασης, για να μην τα χάσουν και έρθουν στη δική μας κατηγορία, τα οποία εμείς μαζί με τα Γρεβενά δεν τα είχαμε ποτέ. Πάντως, μόνιμη μας θέση, και το έχει πει 100 φορές και ο κύριος Κορετσίδης, είναι στο 100%. Είναι το πρώτο πράγμα που βάζει γύρω από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Σάκας λέει ότι μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι 80%. Και το 80% δεν είναι άσχημο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η ιστορία για τη σύνδεση δηλαδή του σπιτιού με τον αγωγό, που θα περνάει έξω από το σπίτι μας, μπορεί να στοιχήσει από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό. Το ξέρω. Για κάθε ένα νοικοκυριό. Ακριβώς για κάθε νοικοκυριό. Προσέξτε να δείτε. Ξεκινάμε έστω με την, τέλος πάντων, με αυτό το οποίο ορείται του 80%, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τα προγράμματα τα οποία θα βγούνε και στην περιφέρεια, ναι, και θα δούμε εάν μέσα από εκεί επιδοτήσετε το υπόλοιπο 20%. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι απαγορευτικό και αυτό. Και αυτό το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Μάλιστα.
Αλλά ας πάμε τα βηματάκια, μην πάμε να διεκδικήσουμε το 100 και τα χάσουμε όλα. Ας πάρουμε αυτό το οποίο είναι σχετικά ακούγεται και αφού ακούγεται θα είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί και μετά θα κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε και το άλλο 100%. 100% εξ αρχής. Να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον το υπόλοιπο που υπολείπεται. Αυτά υπάρχουν στις αιτήσεις μας δηλαδή και στις διεκδικήσεις μας. Τώρα. Αυτό το γνωρίζουμε και εμείς και το... Κλείνουμε λοιπόν το θέμα του αερίου και αυτά είναι τα νέα δεδομένα, είναι τα φρέσκα νέα που μπορούμε σήμερα να πούμε. Και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα καινούργια νέα για το αέριο που μόλις συζητήσαμε. Πάμε λίγο τώρα και στο θέμα του τούνελ της Κλεισούρας, διότι μαζί τα λέγαμε και πάλι, κυρία Κοζατσάνη, ότι υπολογίζαμε τον χρόνο κατασκευής τέλη Αυγούστου. Είμαστε λοιπόν 1 Σεπτεμβρίου σήμερα και πολλοί κόσμος ρωτάει πού είναι αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Παράλληλα, γίνονται διάφορες ενέργειες. Δηλαδή, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ως όφιλε, έχει σταλεί στο ελεκτικό συνέδριο. Ναι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι για να γίνουν τότε που τα συζητάγαμε τα τεύχη δημοπράτησης, ναι, είναι τόσο μεγάλο έργο, είναι το μεγαλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας, κάνανε για να τα συντάξουν 2 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έργο μιλάμε. Αυτός λοιπόν όλος ο φάκελος βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και οτιδήποτε με την δημοπράτηση και τον ανάδοχο. Μάλιστα. Πέσαμε, όντως δηλαδή βιαζόμασταν πιο νωρίς να φτάσει στο ελεκτικό για να μην μας πιάσει ο Αύγουστος των αδειών. Ένας δύσκολος μήνας για τις δημόσιες υπηρεσίες, το λέω μεταφορικά. Λοιπόν, αφού πάρει την έγκριση που προχωράει από εκεί, από το ελεκτικό, ναι, θα έρθει στη διαχειριστική μας να κάνει και αυτή... Να μας λέτε λίγο και χρονικά πότε θα συμβούν αυτά. Αυτά νομίζω ότι είναι θέμα ημερών και μετά πιέσεις του Περιφερειάρχη να επιταχυνθεί το θέμα, να έρθει στη διαχειριστική τη δική μας. Μου είπαν οι υπηρεσίες ότι θα επακολουθήσουν 20 μέρες για μια εγγυητική επιστολή που πρέπει να καταθέσει ο ανάδοχος και είναι διάρκειας, θα του δώσουμε 20 μέρες για να καταθέσει την εγγυητική, η οποία θα είναι και αρκετά υψηλό ποσό. Και ταυτόχρονα, αυτό δηλαδή είναι το βαρύ πυροβολικό, είναι ότι προχωράμε και καταθέτουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών τα λεφτά των αποζημιώσεων. Μάλιστα. Των απαλλατριώσεων. Των απαλλατριώσεων των εκτάσεων που θα τα πάρει ο δρόμος που λέμε. Μπράβο. Ο δρόμος λοιπόν έχει απαλλατριώσει και είμαστε στη διαδικασία αυτή. Ωραία. Άρα και αυτό προχωράει, που είναι ένα σημαντικό και αυτό, γιατί θα πρέπει να περιέλθουν σε εμάς αυτά όλα τα αγροτεμάχια για να μπορέσουμε να τα δώσουν την ανάδοχο και να ξεκινήσουν τα έργα. Αν δεν μπουν στην ιδιοκτησία μας δεν μπορούμε. Άρα πρέπει παράλληλα να κινείται και το θέμα των αποζημιώσεων και των απαλλατριώσεων. Από ό,τι μου είπανε ότι θα πρέπει μέσα στο Σεπτέμβριο προς το τέλος να έχουμε πλέον πιο σαφή όρια και υπόσχομαι ότι με το που θα έχω τις πρώτες καλές πληροφορίες θα σας ενημερώσω, κύριε, να τρώμε λοιπόν, την πορεία του μεγάλου αυτού έργου. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν ξεκινάει ούτε το Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο ουσιαστικά, αυτό καταλαβαίνουμε. Οι υπηρεσίες μου είπαν όχι προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, εάν δεν καθυστερήσει και δεν πάρει τις 20 μέρες εγγυητικής και την έχει και το καταθέσει, δεν θα μπούμε στις 20 μέρες. Αν τα καταθέσει, ας πούμε, σε μία εβδομάδα ή σε 10 μέρες, πιθανότατα να θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν νωρίς. Μάλιστα. Γιατί έρχεται και χειμώνας και κατασκευαστικά και μάλιστα σε ορεινό σημείο που είναι εκεί, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και θα ξεκινήσει και σε κανένα δεκαήμερο
Ήρθαμε εκτές σε επικοινωνία. Ο δρόμος Αγίου Αντωνίου Σιδηροχώρη, που και αυτό προσπαθούμε να το ξεκινήσουμε γρήγορα για να μην πιάσει ο χειμώνας. Και για έναν άλλον δρόμο μου λένε εδώ στα μηνύματα, Αγίων Αναργύρων Πολυκεράσου, πότε θα γίνει, γιατί είναι και χάλια. Μας λένε εδώ. Και γι' αυτό σημειώστε το λίγο κι αυτό. Είχα την ευκαιρία να το συζητήσω στο μελισσότοπο που παρευρέθη και προφανώς και στο Σταυροπόταμο που θα πάω μεθαύριο. Σκεφτόμαστε πολλά πράγματα για αυτό το δρόμο. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει. Είναι στα πλαίσια, εμπεριέχεται σε μια μεγαλύτερη μελέτη και θέλουμε να δούμε εάν έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες σε μια μεγαλύτερη μελέτη να το σπρώξουμε σε ένα μεγάλο ταμείο ή να βγάλουμε αυτό το κομμάτι των ολίγων χιλιόμετρων που είναι Πολυκέρασο, Άγια Ανάργυρη, να το αποσπάσουμε από την μεγαλύτερη μελέτη και ψάχνουμε τώρα να βρούμε ποιος τρόπος θα είναι πιο γρήγορος και θα είναι και υλοποιήσιμος, πιο θετικός. Είναι μια μεγάλη μελέτη εκείνο το κομμάτι. Είναι Πολυκέρασος, είναι Άγια Ανάργυρη, είναι Περικοπή και Νηφαίο. Και ο φίλος ο Τάσης εδώ μας λέει και καλημέρα Χρήστο και κάτι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπετε όλος ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται πια κύριε Κοζατσάν τι θα γίνει. Ακούμε τουλάχιστον ότι θα είναι, σκέφτονται τουλάχιστον να είναι ενισχυμένο, αλλά όσοι ακόμη είναι με το πετρέλαιο, νομίζω ότι η χρονιά θα ξεκινήσει με 1,80. Δεν ξέρω τι πίεση, τι μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Λοιπόν, εγώ νομίζω, αλλά όσοι είναι με πετρέλαιο, με 1,80 λένε ότι θα ξεκινήσει θα φέτος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα πάρουμε όλοι οι πολίτες κάποια απάντηση και να μάθουμε τι ακριβώς. Και θα είναι η κρατική βοήθεια λοιπόν. Αυτό ακριβώς και να δούμε κατά πόσον μας ικανοποιεί εμάς, αλλά οπωσδήποτε οι πιέσεις δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουν, διότι πολύ καλά το ξέρουμε και το έχουμε πει τόσες φορές, είμαστε ορεινός όγκος που έχουμε πολλούς μήνες χειμώνα. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εκτές ο κύριος Κασαπίδης στην επίσκεψή του στην Αθήνα έθεσε και το θέμα των καυσοξύλων. Α, δηλαδή? Έθεσε το θέμα ότι το μεγάλο πρόβλημα, που δεν είναι βέβαια της περιφέρειας, είναι η δασική υπηρεσία. Είμαστε σε επικοινωνία και εκτές ήμουνα και με τη διευθύντρια να βρούμε έναν τρόπο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τα καυσόξυλα, εμείς είμαστε με τους πολίτες να φτάνουν το Δεκέμβριο στα σπίτια τους. Με τα Χριστούγεννα μαζί. Μετά, ή να φτάνουν με την πάροδο του χειμώνα. Με τη νέα χρονιά. Και γιατί ξέρω ότι υπήρχαν σε κοινοτικό διαμέρισμα καυσόξυλα που επειδή υπήρχαν χιόνια δεν μπορούσαν να πάνε να τα πάρουν οι άνθρωποι. Ναι. Τα λέγαμε και πέρσι ήταν. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Κεφαλάρι δηλαδή, τράβηξε τα πάνδυνα πέρσι. Κεφαλάρι τράβηξε τα πάνδυνα πέρσι. Πολλές περιοχές με πάρα τα καυσόξυλα κάθε χρόνο. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορεί να διευθετηθεί. Πρέπει οι ημερομηνίες να αλλάξουν. Μα καλοκαίρι δηλαδή πρέπει να. Καλοκαίρι τα ξύλα. Τι είναι τόσο απλό. Οι νοσοκόμους δίνουν το δικαίωμα, δεν ξέρω, μέχρι τέλος πιανού Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου. Αυτές οι ημερομηνίες πρέπει να πάνε πιο νωρίς στους υλοτόμους για να φτάνουν και πιο νωρίς στους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή οι ημερομηνίες να πηγαίνουν προς τα πίσω, διότι τις εξαντλούν. Τέλεια. Μακάρι, μακάρι. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτό μας απασχολεί, γιατί βλέπουμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είμαστε επικοινωνία και με τη δασική υπηρεσία VIA, η οποία δεν ανήκει πλέον σε εμάς, ξέρετε, έχουν αλλάξει αυτά. Στην διευρυμένη. Έχει κατευθείαν κεντρικά. Αλλά το θέμα αυτό έχει τεθεί και εγγράφως από τον κύριο Κασαπίδη ότι εδώ οι χειμώνες, δηλαδή εντάξει και να μας πούνε πηγαίνετε πάρτε τα ξύλα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μπορεί να έχει πιάσει ο χιονιάς. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Να μην υπάρχει πρόσβαση. Μα έχει συμβεί αυτό, δεν είναι κάτι. Μα έχει συμβεί τόσα χρόνια, αυτό συμβαίνει. Δεν αυτό είναι κάτι παράξενο. Τέλος πάντων, το έχουμε και αυτό υπόψη. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Διεθνή Έκθεση. Θα ήταν ενδιαφέρον και το κλιμάκιο. Εν πάση περιπτώσει και σε δεύτερο χρόνο να έρθει, δεν είναι άσχημο να έρθει.
Ας έρθει. Εμείς θα το περιμένουμε. Κυρία Κωνσταντζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και σήμερα. Ήταν ωραία αυτά που είπαμε σήμερα. Ναι. Σας κούρασα λίγο σήμερα. Και όχι, απλά είναι δύο πολύ σοβαρά πράγματα που συζητούσαμε σήμερα και νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε γνώση πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν εξελίξεις αυτά και μάλιστα δεν μπορούσαμε να τις αφήσουμε και να μην τις προσέξουμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Και καλό μήνα να έχουμε. Και καλό μήνα, πραγματικά. Καλό Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτά λοιπόν με την Αντιπεριφερειάρχη. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.